Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 5η 11 Μαΐου του 2017. Ανοίγουμε την πρώτη σελίδα στην οικονομία από το SBC. Στη Σύνοδο των Υπουργών Οικονομικών του G7 στο Μπάρι της Ιταλίας αναμένεται να τεθεί το ελληνικό θέμα, σύμφωνα με πηγές από τις ΗΠΑ. Κάτι που γράφει όμως σήμερα και ο γερμανικός τύπος. Στο Euro Working Group της Δευτέρας αναμένεται να ξεκινήσει η συζήτηση για την τεχνική οριστικοποίηση των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το ελληνικό χρέος. Για την Κίνα αναχωρεί σήμερα ο Πρωθυπουργός για να συμμετάσχει στις εργασίες Belt of the Road Forum, του φόρουμ δηλαδή, για την αναβίωση του χερσαίου και θαλάσσιου δρόμου του μεταξιού. Αναμένεται να έχει σημαντικές επαφές με τον πρόεδρο της Ρωσίας και τη διευθύντρια του Δέλτα Νταφ. Κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε αναλυτικά τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας. Το ελληνικό ζήτημα θα βρεθεί μεταξύ άλλων στην ατζέντα των συζητήσεων αξιωματούχων των κρατών μελών της ομάδας των 7, του G7 δηλαδή, αυτήν την εβδομάδα, δήλωσε ανώτερος τέλεχος του Αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών. Ο ίδιος ο αξιωματούχος, σύμφωνα με το δίκτυο Reuters, χαιρέτησε τη συμφωνία της ελληνικής κυβέρνησης με τους Ευρωπαίους πιστωτές σε ό,τι αφορά τις μεταρρυθμίσεις, τους φόρους και τις συντάξεις, αλλά πρόσθεσε ότι πρέπει να γίνει περισσότερη δουλειά ώστε η Ελλάδα να επιστρέψει σε βιώσιμη τροχιά. Ο αξιωματούχος επισήμανε ότι υπάρχουν ακόμα προβλήματα με το κρατικό χρέος ευρωπαϊκών χωρών, όπως αυτό της Ελλάδος. Επανέλαβε εξάλλου τη θέση του Υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Στίβεν Νούτσιν, ότι η Ευρώπη πρέπει να χειριστεί τη διευθέτηση του προβλήματος του ελληνικού χρέους. Στα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους της Ελλάδος, που θα συζητήσει το Washington Group στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών Οικονομικών του G7 στο Μπάρι, εστιάζει σήμερα η γερμανική εφημερίδα Deutsche Zeitung, ενώ το περιοδικό Focus γράφει για ρεκόρ τουριστών που αναμένεται φέτος στη χώρα μας. Οι 7 μεγάλοι μετρούν τις δυνάμεις τους, γράφει άρθρο της γερμανικής εφημερίδας Deutsche Zeitung, με αφορμή τη συνάντηση των Υπουργών Οικονομικών της ομάδας του G7 στο Μπάρι της Ιταλίας. Στον επότελο σημειώνει ότι οι Υπουργοί Οικονομικών των ισχυρότερων βιομηχανικών χωρών της Δύσης αναζητούν συμβιβασμού στο εμπόριο, τη φορολόγηση και την Ελλάδα. Την ίδια ώρα, η Ελλάδα αναμένει περισσότερους τουρίστες από ποτέ, αναφέρει το γερμανικό περιοδικό Focus, και υπολογίζεται ότι ο αριθμός των Γερμανών θα αυξηθεί κατά 1 εκατομμύριο σε συνολικά 3 εκατομμύρια, σύμφωνα με το ίδιο περιοδικό. Στο Euro Working Group της Δευτέρας, 15 Μαΐου, αναμένεται να ξεκινήσει η συζήτηση για την τεχνική οριστικοποίηση των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το ελληνικό χρέος, τα οποία συναποφάσισαν Ευρωπαϊκή Ένωση και Δέλτα Νιτάφ στις 25 Μαΐου του 2016 και προορίζονται προς εκτέλεση στο τέλος του προγράμματος, το φθινόπωρο δηλαδή, του 2018. Σύμφωνα με το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, που επικαλείται πηγή των Βρυξελών, στόχος είναι οι 19 εκπρόσωποι των Υπουργών Οικονομικών και το Δέλτα Νιτάφ να έχουν πλήρη αντίληψη του τι μπορεί να γίνει έως τις 15 Μαΐου. Στη συνέχεια, οι Υπουργοί Οικονομικών να δώσουν τις τελευταίες πολιτικές κατευθύνσεις στο Eurogroup στις 22 Μαΐου και οι τελικές αποφάσεις να συμπέσουν με το Eurogroup της 15ης Ιουνίου, που θα πραγματοποιηθεί στο Λουξεμβούργο. Για την Κίνα αναχωρεί σήμερα ο Πρωθυπουργός και να συμμετάσχει στις εργασίες του Belt and Road Forum, του φόρουμ δηλαδή για την αναβίωση του χερσαίου και θαλάσσιου δρόμου του μεταξιού, που θα διεξαχθεί στις 14 και 15 Μαΐου, ενώ παράλληλα θα έχει σημαντικές επαφές με δεδομένη τη σημαντική γεωστρατηγική θέση της χώρας μας. Σύμφωνα με συμφωνία τριετούς διάρκειας για την προσέλκυση κινέζικων επενδύσεων στην Ελλάδα, αναμένεται να υπογράψει ο Πρωθυπουργός στο Πεκίνο, ενώ σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η συμφωνία αυτή θα ανοίγει το δρόμο για την πραγματοποίηση μεγάλων επενδύσεων στη χώρα μας και ειδικά στους τομείς της ενέργειας και των υποδομών. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το κινέζικο επενδυτικό ενδιαφέρον αφορά τους κλάδους της αγροδιατροφής, των ορυκτών, έχει εκφραστεί τους ή άλλους ενδιαφέρον για τις λιγνητικές μονάδες της ΔΕΗ, της γούνας, του τουρισμού και του real estate. Το μνημόνιο επενδύσεων που ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να υπογράψει με την κινέζικη κυβέρνηση θα στηριχθεί στη νέο σήμερα σχέση που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των δύο χωρών, με γνώμονα τις επενδύσεις της Κόσκο στο λιμάνι του Πειραιά και της State Grid στον Αδμιέ. Για την ελληνική πλευρά, συγκεκριμένες συμφωνίες αποτελούν τη βάση για την περιττέρω επιχειρηματική διείσδυση της Κίνας στη χώρα μας.
τη δημιουργία 14 κέντρων υγείας αστικού τύπου στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων στον τομέα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός χθες από τον Εύωσμο της Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια της επίσκεψή του στη συμπρωτεύουσα. Αυτές οι μονάδες θα έπρεπε να έχουν δημιουργηθεί την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων, του χρηματιστηρίου, των εξοπλιστικών, για να μην ξεχνάμε και ποιοι χρεοκόπησαν τη χώρα, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Γίνονται σήμερα παρά το γεγονός ότι κυβερνούμε σε συνθήκες αυστηρής δημοσιονομικής προσαρμογής, όπως υπογράμμισε ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Πρωθυπουργός παράλληλα έκανε λόγο για επαναστατική κίνηση στον χώρο της υγείας, που αλλάζει το χάρτη της πρωτοβάθμιας φροντίδας και έχει σχεδιαστεί με αποκλειστικό γνώμονα την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Δίνουμε 2 χρόνια τώρα μια πολύ δύσκολη μάχη. Καθημερινά. Το βλέπετε. Μια δύσκολη μάχη και με το παλιό σύστημα μέσα, κυρίως όμως και με αυτούς που έξω μας έχουν βάλει στο κρόταφο και τη σκανδάλη στο δάχτυλο και το πιστόλι στον κρόταφο. Έχω όμως την πεποίθηση και την βαθιά αισιοδοξία. Τούτες τις μέρες περνάμε τον τελευταίο δύσκολο κάβο. Και σε πολύ λίγο καιρό οι πολίτες, ο καθένας από μας, με τις μεγάλες δυσκολίες που περνά καθημερινά και τις γνωρίζουμε αυτές τις μεγάλες δυσκολίες και τις μεγάλες θυσίες, αλλά ο καθένας από μας θα μπορεί να δει πού οδηγεί αυτός ο δύσβατος δρόμος. 7 χρόνια τώρα πορευόμαστε σε δύσβατο δρόμο χωρίς να βλέπουμε πού οδηγεί. Σήμερα για πρώτη φορά μπορούμε να δούμε ότι υπάρχει ορίζοντας, υπάρχει προοπτική και πιστεύω ότι αλλάζοντας το κλίμα και παρά την καθημερινή προσπάθεια από τις γνωστές Κασάνδρες και Σιρήνες των μέσων ενημέρωσης που εμείς θα χαρούμε πολύ να συνεχίσουν έτσι. Γιατί όσο συνεχίζουν έτσι, τόσο σημαίνει ότι κάτι κάνουμε καλά σε αυτόν τον τόπο. Να αρχίσετε να ανησυχείτε αν αυτοί αλλάξουν στάση. Κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και Νέας Δημοκρατίας πυροδότησε ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού Άλεξη Τσίπρα για την παιδεία, με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κυριάκο Μητσοτάκη να εξαπολύει ολομέτωπη επίθεση κατά της κυβέρνησης χθες το απόγευμα για το Μέγαρο Μαξίμου να τον καλεί να μην παίζει παιχνίδια σε βάρος των μαθητών. Και τη Νέα Δημοκρατία να ζητεί από την κυβέρνηση να μην προκαλεί άλλο τους μαθητές και τις οικογένειές τους. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε πως κάθε ώρα που περνάει αποκαλύπτονται νέες πτυχές του 4ου Μνημονίου Τσίπρα Καμένου, με νέα βάρη για τους πολίτες. Να μην παίζει πολιτικά παιχνίδια σε βάρος των μαθητών. Ο κ. Μητσοτάκης απάντησε στο Μέγαρο Μαξίμου με τη Νέα Δημοκρατία να σηκώνει εκ νέου το γάντι και να καλεί την κυβέρνηση να μην προκαλεί άλλο μαθητές και οικογένειες. Κάθε ώρα που περνάει αποκαλύπτονται νέες πτυχές του 4ου Μνημονίου Τσίπρα Καμένου με νέα βάρη για τους πολίτες. Εκτός από τη μείωση του αφορολόγητου και τις περικοπές των συντάξεων, προκύπτουν νέα επώδυνα μέτρα. Δραματική αύξηση ασφαλιστικών εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Μειώσεις στα ειδικά μισθολόγια. Δεν είναι όλα τα μνημόνια ίδια, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος, ενώ επέμεινε ότι χωρίς ρύθμιση για το χρέος δεν θα εφαρμοστούν τα μέτρα. Επαναλαμβάνοντας πως εάν αποχωρήσει το ΔΝΤ από το πρόγραμμα, τα μέτρα τα οποία ζητεί το ίδιο το Ταμείο δεν έχουν λόγο ύπαρξης. Ο Υπουργός Επικρατής, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Κόντρα, επεσήμανε ότι στο Eurogroup της 22ης Μαΐου θα τεθούν επιτάπητος η συμφωνία για τις μεταρρυθμίσεις, αλλά και το ζήτημα του χρέους. Υπογράμμισε επίσης ότι, λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΔΝΤ επιθυμεί ρύθμιση του χρέους, αλλά και ότι η Γερμανία εκτιμά πως δεν υπάρχει πρόγραμμα χωρίς τη συμμετοχή του ΔΝΤ, η ρύθμιση του χρέους είναι μονόδρομος. Ο κ. Τζανακόπουλος σημείωσε ότι ένας από τους στόχους της κυβέρνησης είναι άμεσα να πραγματοποιηθεί δοκιμαστική έξοδο της χώρας στις αγορές. Σε ό,τι αφορά τις ασφαλιστικές φορές, παραδέχθηκε ότι υπάρχουν στρώματα τα οποία έχουν υποστεί επιβαρύνσεις. Ωστόσο, σημείωσε ότι πρόκειται για μειοψηφία. Διαβεβαίωσε ότι το 2017 δεν πρόκειται να υπάρξουν αλλαγές, ενώ για το 2018 τόνισε ότι μπορεί η αλλαγή στον υπολογισμό να αυξήσει για λίγο τις ασφαλιστικές φορές. Ωστόσο, η οριζόντια έκπτωση 15% θα οδηγήσει για την πλειονότητα των ασφαλισμένων σε ίδιες ή σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και μειωμένες εισφορές. Στη 1:30 σήμερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θα έχει νέα ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους για τις εξελίξεις. Στην Αθήνα βρίσκεται σήμερα ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Άντρους Άσπιν, ανσί αρμόδιος για την ψηφιακή ενιαία αγορά. Αυτή την ώρα μεταβαίνει στη Βουλή, όπου θα εκφωνήσει ομιλία με θέμα ψηφιακές ευκαιρίες, ψηφιακή ενιαία αγορά για την Ευρώπη, στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές. Ενώ νωρίτερα το πρωί είχε συνάντηση με το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος. Στις 12:10 ο αναπληρωτής
εκπρόσωπος της Κομισιόν. Θα παραχωρήσει συνέντευξη που στα γραφεία της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη χώρα μας. Επίσης, θα έχει συναντήσεις με τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Νίκο Παπά στις 2 το μεσημέρι, καθώς και με την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγα Γεροβασίλη στις 3.30. Οι τελευταίες εξελίξεις στο ελληνικό ζήτημα είναι πολλά υποσχόμενες και είμαι αισιόδοξος, δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν χθες, λίγες ώρες πριν μεταβεί στην Αθήνα. I'd like to say Greece is doing really well. This afternoon, I will go to Greece and I will spend the whole day tomorrow in Greece. We will not discuss so much about financial issues. We will discuss about digital issues. But even in this meeting, I would like to say that those latest developments in Greece were pretty promising. So I'm looking forward optimistically. Μηνύματα με πολλούς αποδέκτες έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος κατά το χαιρετισμό του στην 11η Διαβαλκανική Σύνοδο Αρχηγών ΓΕΘΑ στην Αθήνα, στην οποία συμμετέχουν οι αρχηγοί ΓΕΘΑ της Αλβανίας, Βοσνίας Ερζεγοβίνης, Βουλγαρίας, Μαυροβουνίου, πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας, Ρουμανίας, Σερβίας και Τουρκίας. Ειδικότερα ο κ. Παυλόπουλος υπογράμμισε την ανάγκη συνεργασίας των ενόπλων δυνάμεων των χωρών της Βαλκανικής για την εξασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή, ώστε να αποτελέσουν τα Βαλκάνια τη γέφυρα της Ανατολής προς τη Δύση, ενώ υπογράμμισε τη σταθερή θέση Ελλάδος υπέρ της ευρωπαϊκής πορείας όλων των Βαλκανικών χωρών, υπερθυμίζοντας τις προϋποθέσεις τις οποίες δεν θέτει μόνο μερός η Ελλάδα, αλλά η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ίδιο το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Αυτός που θέλει να ανήκει στην ευρωπαϊκή οικογένεια δεν πρέπει μόνο να διακηρύσει την ειρήνη. Πρέπει να πιστεύει βαθιά σε αυτή. Η δεύτερη προϋπόθεση είναι ο σεβασμός της ιστορίας και της ιστορικής αλήθειας. Και η τρίτη προϋπόθεση είναι ο ειλικρινής σεβασμός του διεθνούς δικαίου στο σύνολό του. Εκτός σύνορων τώρα, συνάντηση 40 λεπτών στο Λευκό Οίκο είχαν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ. Οι συνομιλίες Τραμπ-Λαυρόφ, παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Ρεξ Τίλερσον, έγιναν και κλεισμένων των θυρών, χωρίς την παρουσία μέσων ενημέρωσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Σεργέη Λαυρόφ έδωσαν έμφαση στην κατάσταση που επικρατεί στη Συρία και στην ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος, αλλά και στη μεταξύ του συνεργασία σε άλλα διεθνή ζητήματα, χωρίς να αναφερθούν στις αμερικανικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Συρία. Ωστόσο, παρά τις υπάρχουσες δυσκολίες στις σχέσεις των δύο χωρών, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφερε την επιθυμία του να οικοδομηθούν καλύτερες σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας. Μόνο καλά λόγια είχε να πει από την Ουάσιγκτον ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας για τη διοίκηση του Αμερικανού Προέδρου. Στο Λευκό Οίκο, ο Σεργέη Λαυρόφ συζήτησε με τον Ντόναλντ Τραμπ κυρίως στη Συριακή κρίση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε πολύ καλή τη συνάντηση και σημείωσε την ανάγκη να τερματιστεί η αιματοχυσία στη Συρία. Ο Σεργέη Λαυρόφ παραδέχθηκε ότι η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρούν να βελτιώσουν τις διμερείς τους σχέσεις. Αυτή τη στιγμή ο διάλογός μας δεν περιέχει την ιδεολογία που ήταν χαρακτηριστικό της διοίκησης Ομπάμα. Η διοίκηση Τραμπ, ο ίδιος ο πρόεδρος και ο υπουργός εξωτερικών είναι άνθρωποι της δράσης και αυτό μου απέδειξαν σήμερα. Θέλουν να επέλθει μια συμφωνία. Θέλουν να συμφωνήσουμε για να επιλύσουμε συγκεκριμένα θέματα. Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας συναντήθηκε στο State Department με τον Αμερικανό ομολογό του Ρεξ Τίλερσον. Ο Σεργέη Λαυρόφ δήλωσε μεταξύ άλλων ότι είναι ταπεινωτικό για τους Αμερικανούς να λέγεται ότι υπήρξε ρωσική παρέμβαση στις αμερικανικές εκλογές και δεν εμφανίστηκε διατεθειμένος να σχολιάσει την αποπομπή του διευθυντή του FBI. Και σε αυτό το θέμα θα παραμείνουμε. Κλίμα αναταραχής επικρατεί στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ερευνών των ΗΠΑ, το FBI δηλαδή, μετά την εφημιαστική αποπομπή του πρώην διευθυντή της υπηρεσίας Τζέιμ Κόμεϊ από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Καθώς δεν έχουν συμπληρωθεί 24 ώρες από την απόλυση του Κόμεϊ, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι πολιτικές και ενδοϋπηρεσιακές ζυμώσεις για τον πιθανό αντικαταστάτη του, ενώ έχουν δρομολογηθεί για το σκοπό αυτό στη σκέψη μεταξύ των υψηλόβαθμων στελεχών της υπηρεσίας. Η αποπομπή του Κόμεϊ από τον Τραμπ έγινε ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα του FBI για το ενδεχόμενο επαφών μεταξύ της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ και της Ρωσίας. Στην κατοικία του στη Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών εντόπισε ο φωτογραφικός φακός τον James Comey λίγες ώρες μετά την απόφαση του Donald Trump να τον αποπέμψει από τη θέση του διευθυντή του FBI. Το θέμα έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων. Πολλά στελέχη των Δημοκρατικών αλλά και ορισμένα των Ρεπουμπλικάνων επικρίνουν τον Αμερικανό Πρόεδρο για την απόφαση του. Η διοίκηση Trump κατηγορεί τον Comey για φρικαλαιότητες και αρνείται ότι αποπέμφθηκε λόγω της έρευνας για ενδεχόμενη παρέμβαση της Ρωσίας στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ρωτήθηκε κατά τη συνάντησή του με τον Χένρι Κίσιγκερ. Δεν έκανε καλή δουλειά. Είναι πολύ απλό. Δεν έκανε καλή δουλειά.
Εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το Λευκό Οίκο. Κατηγορούν τον Ντόναλντ Τραμπ ότι με την καρατόμηση Κόμεϊ προσπαθεί να καθυστερήσει την έρευνα για τη ρωσική εμπλοκή στις εκλογές. Οι Ρεπουμπλικάνοι πραγματικά πρέπει να βάλουν τη χώρα πάνω από το κόμμα για να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Δικαιούμαστε να μάθουμε αν ο πρόεδρός μας εκλέχθηκε λόγω της ξένης επιρροής από τη Ρωσία. Οι διαδηλωτές ζήτησαν να οριστεί ειδικός εισαγγελέας που θα διερευνήσει τις σχέσεις της Μόσχας με την προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ. Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος απορρίπτει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Και από τις Ηνωμένες Πολιτείες πάμε στη Γαλλία. Ο Πρωθυπουργός Γαλλίας Μπενάν Καζνέφ υπέβαλε χθες την παραίτησή του, καθώς και της κυβέρνησής του, στον απερχόμενο πρόεδρο Φρανσουά Ολάντ. Μετά και από την επίσημη ανακοίνωση από το Συνταγματικό Συμβούλιο της εκλογής του Εμμανουέλ Μακρόν στην Προεδρία της Δημοκρατίας, όπως ανακοίνωσε το Ελιζέ. Στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο της θητείας του Προέδρου, του απερχόμενου Γάλλου Προέδρου Φρανσουά Ολάντ, από το οποίο θέλησε να στείλει ένα έμεσο μήνυμα στο διάδοχό του, Εμμανουέλ Μακρόν, το να ξεχάσουν τον κοινωνικό διάλογο όσο κοστίσει ακριβά. Υπό Ολάντ, απευθυνόμενο στο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος στην αρχή της θητείας του σκοπεύει να κυβερνήσει με διατάγματα. Την Κυριακή, ο Φρανσουά Ολάντ εγκαταλείπει το προεδρικό μέγαρο των Ηλυσίων, αφήνοντας πίσω του μια πολιτική αρένα σε πλήρη αποσύνθεση. Παραδίδει τα ενία της Γαλλίας στον πρώην σύμβουλό του, τον 39χρονο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος εξελέγει με την υπόσχεση να προχωρήσει σε ρήξη με την πενταετία του Ολάντ και να ανανεώσει το πολιτικό τοπίο. Οι δύο πολιτικοί παρακολούθησαν από κοινού τελετή για την κατάργηση της δουλείας στους κήπους του Λουξεμβούργου. Λίγο αργότερα, ο απερχόμενος Γάλλος πρόεδρος συμμετείχε στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο της πενταετούς θητείας του. Σε ένα έμεσο μήνυμα για το χειρισμό των εργασιακών προς το διάδοχό του Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος σκοπεύει να κυβερνήσει με διατάγματα, ο απερχόμενος Γάλλος πρόεδρος τόνισε τη σημασία του κοινωνικού διαλόγου. Ήταν ένα θέμα που σημάδεψε έντονα τη θητεία μου. Κάθε φορά που ξεχάστηκε, είπε, θα μπορούσε να κοστίσει ακριβά. Πάμε τώρα και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Είναι πολύ νωρίς για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να κηρύξει τη νίκη στην προσπάθειά της να αυξήσει τον πληθωρισμό, παρά τις ενδείξεις ότι η οικονομική ανάκαμψη της Ευρωζώνης ενισχύεται, δήλωσε ο πρόεδρος της Ευρωτράπεζας Μάριο Ντράγκη. Τα σχόλια του επιβεβαιώνουν ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν βιάζεται να προχωρήσει σε περιστολή της πολύ χαλαρής νομισματικής της πολιτικής, παρά την επιμονή από οικονομικά ισχυρότερες χώρες της Ευρωζώνης, όπως η Ολλανδία, όπου βρέθηκε χθες ο Μάριο Ντράγκη, και η Γερμανία φυσικά. Ο Ντράγκη δήλωσε ότι τα ωφέλη της νομισματικής πολιτικής της Ευρωτράπεζας αντισταθμίζουν τις παράπλευρες επιπτώσεις, αλλά αναγνώρισε τις αυξημένες τιμές ακινήτων και το υψηλό χρέος των οικοκυριών σε κάποιες χώρες όπως η Ολλανδία. Η νομισματική πολιτική της Ευρωζώνης θα παραμείνει σούπερ χαλαρή, διαβεβαίωσε ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αυτό σημαίνει μηδενικά επιτόκια και μαζικές αγορές χρεογράφων από τη Φραγκφούρτη για αρκετούς ακόμα μήνες. Ο Μάριο Ντράγκη κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήματα του Ολλανδικού Κοινοβουλίου για τους κινδύνους που συνεπάγεται η εξαιρετικά φθηνή και άφθονη ρευστότητα, με την οποία η Εκουτού κινεί τις μηχανές της ευρωπαϊκής οικονομίας. Χώρες όπως η Ολλανδία και η Γερμανία δυσφορούν με το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, καθώς τις παρενέργειές τους συγκαταλέγονται η άνοδος των τιμών των ακινήτων και η υπερχρέωση των οικοκυριών.
Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στην πρώτη σελίδα στην οικονομία. Παρατηρούμε το τι ακριβώς συμβαίνει στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, διότι χθες είχαμε 12 στα 12, 12 συνεχόμενες ανωδικές συνεδριάσεις για το ελληνικό χρηματιστήριο, με αξιοσημείωτους τζίρους για την περίοδο που διανύουμε. Έχουν επαναδραστηριοποιηθεί, από ό,τι φαίνεται, αρκετοί αναλυτές και από το εξωτερικό. Βλέπω ότι και σήμερα ξεκίνησε ανωδικά το ελληνική χρηματιστηριακή αγορά. Θα δούμε σε ελάχιστα λεπτά, θα έχουμε μια πληρέστερη εικόνα για το τι ακριβώς σημαίνει, ότι βλέπω ότι είμαστε μια ανάσα από τις 800 μονάδες, 796 συγκεκριμένα, με κέρδη 0,50% και τζίρο πάνω από τα 4 εκατομμύρια. Ανωδικά όλες οι τραπεζικές μετοχές αυτή την ώρα. Πάμε εμείς σε αυτό το σημείο να δούμε τι γράφουν σήμερα τα πρωτοσέλιδα του ελληνικού τύπου. Εφημερίδα Αυγή. Γυρίζει το κλίμα, πυκνώνουν τα θετικά μηνύματα για την οικονομία. Χρέος ξεκαθαρίζει ο δίκος χάρτης με την πρώτη ουσιαστική συζήτηση στο Euro Working Group την ερχόμενη Δευτέρα. Ομόλογα σε χαμηλό επτατίας έχει πέσει η απόδοση των ελληνικών ομολόγων. 5,6% το δεκαετές, 5,39% το διετές. Και επενδύσεις, μνημόνιο συνεργασίας για κινέζικες επενδύσεις στην Ελλάδα θα υπογράψει ο Πρωθυπουργός αύριο στο Πεκίνο. Επίσης, οι προοπτικές εξόδου από την κρίση το 2017 δεν είναι 2014, το κύριο άρθρο σήμερα της Αυγής. Ο νέος χάρτης της δημόσιας υγείας, 239 νέες μονάδες υγείας σε όλη τη χώρα μέσα στο 2017, 14 κέντρα υγείας αστικού τύπου, προσλήψεις 3.000 γιατρών και επαγγελματίων υγείας, έξωση στο ΠΑΣΟΚ. Ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος Νίκος Αλαγιάννης ζήτησε από τον αποψηλωμένο από αρμοδιότητες γραμματέα Ξεκαλάκη να αδειάσει το γραφείο του. Στο ειδόλιο η Σαβαίδου. Εισήγηση και παραπομπή της πρώην Γενικής Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατέρνα Σαβαίδου για την κακουργηματική κατηγορία της απόπειρας απιστίας στην υπηρεσία. Και ανοίγουν ξανά τρία εργοστάσια της ΕΝΚΛΟ, επιστρέφουν στη δουλειά 400 εργαζόμενοι. Και Ισραήλ Μαύρο στην κρατική ραδιοτηλεόραση. Δημοκρατία. Κόβουν εντελώς την επιστροφή φόρου. Θα συμψηφίζονται ακόμα και οι μελλοντικές οφειλές, όπως οι δόσεις του ΕΝΦΙΑ. Παρανοϊκή ρύθμιση και καραμπινά την παρανομία, γράφει η Δημοκρατία, για να μην δίνει ούτε ευρώ η εφορία. Κατασχέσεις με ένα κλικ. Ποια επιδόματα κινδυνεύουν άμεσα από το άγριο ψαλίδι. Πόσο θα επιβαρυνθούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αναλυτικοί πίνακες. Και λάθος του TaxNet απειλεί τους αγρότες με επιπλέον χαράτσι. Το κελεπούρ των δανειστών για το Ταμείο Χρηματοπιστικής Σταθερότητας έχει χρεοκοπήσει τράπεζα, λέει η Δημοκρατία σήμερα. Επίσης, τα βρώμικα μυστικά, γιατί ο Τραμπ απέλυσε το διευθυντή του FBI. Νέα στοιχεία για την προδοσία των Τζαλάν. Ένα ακόμα θέμα της Δημοκρατίας σήμερα. Με ισόβια απειλείται η Κατερίνα Σαβαίδου και στο κάτω μέσο του πρωτοσέλιδου η καδένα του Ωνάσικο Σταυρός της Κάλλας, προσωπικά αντικείμενα της μεγάλης δίβας σε έκθεση. 400 ευρώ μπόνους για τους γιατρούς που θα πάνε στην άγωνη γραμμή. Απόφαση ανάσα, γράφει η Δημοκρατία σήμερα, για την παραμεθόρα από το Υπουργείο Υγείας. Και Καμένος, Κουμουτσάκος και Άδωνης θα διέγραφαν ακόμα και τον Εθνάρχη Καραμαλή. Ειδήσεις. Καθώς σήμερα το Έθνος, ο Όμιλος Πίγασος, έχει, οι δημοσιογράφοι κινούνται σε απεργία. Πάμε λοιπόν στις ειδήσεις. Ρύθμιση ανάσα για οφειλές έως 20.000 ευρώ. Κούρεμα και δόση για χρέη σε φορεία και ταμεία. Δυνατότητες ένταξης θα έχουν όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, καθώς και φυσικά πρόσωπα που θα έχουν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι μηνύες δόσεις θα κυμαίνονται από 12 έως 120 και θα διαμορφώνονται ανάλογα με το οικονομικό προφίλ του οφειλέτη. Νέα λοιπόν ρύθμιση για οφειλές μέχρι 20.000 ευρώ. Ο εξοδικαστικός μηχανισμός είναι από 20.000 και πάνω. Μνημόνιο συνεργασίας για κινέζικες επενδύσεις στην Ελλάδα. Επίσκεψη Αλέξη Τσίπρα στο Πεκίνο. Με επαγίδευσε κάποιος που ζήλευε τη σχέση μας, την υποστήριξη στην απολογία του 38χρονος αγκιοχειρουργός που κατηγορείται για δολοφονία της 36χρονης Ντιάνα στη Θεσσαλονίκη. Και οικογενειακός γιατρός για όλους τους πολίτες. Αλλάζουν όλα στη πρωτοβάθμια υγεία και 239 τοπικές μονάδες υγείας σε όλη τη χώρα στο τέλος του 2017. Επίσης, 2.234 προσλήψεις μονίμων και εποχικών υπαλλήλων σε δήμους, περιφέρειες, νοσοκομεία, ΕΙΔΑΠ. Ελευθερία του τύπου. Νοικοκυριά σε απόγνωση, ακρίβεια κατά ρηπάς, γράφει στο πρώτο σελίδο της σήμερα η εφημερίδα. Αύξησης 2% στην εστίαση, φωτιά τα ενοπνευματώδη, ο καφές και τα τσιγάρα, απλησίαστη η αμόλυβδη βενζίνη. Μάρτιος-Απρίλιος, 2,2% πάνω τα φρούτα, 2% πάνω τα λαχανικά, 1,5% πάνω το λάδι. Ένταση με παραπληγικούς στη Βουλή ζητούν να εξαιρεθούν από τις περικοπές σε μισθούς, συντάξεις και επιδόματα. Κατέλαβαν συμβολικά τα γραφεία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Σεισμός από την αποκάλυψη της ελευθερίας για την τροπολογία περί Σαβαΐδου.
Δεν διεγράφεται το πρόστιμο για τις ΕΚΑΠ επειδή δεν έχει αναδρομική ισχύ η διάταξη που ψήφισε η Βουλή. Ιδιοληπτικές αιμονές με τα σιλόμουσια της Κόσκο στον Πειραιά, όταν το Υπουργείο Πολιτισμού το 2015 έκανε πως δεν καταλάβαινε, γράφει η Ελευθερία του Τύπου σήμερα. Επίσης, το ελεγκτικό δείχνει την έξοδο σε συμβασιούχους που πρόκειται παρατύπως να παραμείνουν μέχρι το Δεκέμβριο. Και Θεσσαλονίκη με 1.600 καθαρά ψάχνουν γιατρούς στην πρωτοβάθμια, τύπο πρωθυπουργό στο κέντρο υγείας του Ευόσμου, που επισκέφθηκε χθες και off the record της Ελευθερίας του Τύπου σήμερα, τα σχέδια του Μαξίμου για να μετατρέψει τον ΣΥΡΙΖΑ σε νέο ΠΑΣΟΚ. Ελεύθερος τύπος. Βάζουν στο μάτι επιστροφές φόρου καταθέσεις, κατασχέσεις εξπρες από την εφορία με νέο ηλεκτρονικό σύστημα. Ο μεγάλος αδελφός θα παρακολουθεί τα οικονομικά στοιχεία των 4 εκατομμυρίων πολιτών που έχουν χρέη προς το δημόσιο και τα ταμεία. Αυτόματοι συμψηφισμοί των επιστροφών φόρου με μηνύες δόσεις ένφια, οφειλές ΕΦΚΑ και ληξιπρόθεσμα χρέη, το πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησε να τεθεί με διαγωνισμό σε ιδιωτική εταιρεία. Επίσης, η κυβέρνηση έδωσε προτεραιότητα στα φαντς για τα δάνεια, λέει ο Πιέρ Μοσκοβισή. Δεν μπλοκάραμε εμείς την εξαγορά από τους πολίτες. Ο Τραμπαπέλης, του διευθυντή του FBI που τον ερευνούσε για τη Ρωσία, πολιτικός σεισμός που θυμίζει εποχή Νίξον, γράφει ο Ελεύθερος Τύπος σήμερα. Με ρίζες στους πυρήνες η ληστεία στη Γεωπονική χθες το πρωί, αδελφός κρατούμενο ο συλληφθής. Η Δήμια κυρώνει τις εξαγγελίες για προνήπια και νηπιαγωγία, ενώ έρχεται και μνημόνιο ο ΟΣΑ στην παιδεία. Και επίσης στο Συρτάρι η εγκύκλιο στον πάγο 15.000 νέες συντάξεις, έγραφε το κουμέντο, μπλοκάρουν ακόμα και αιτήσεις ανέργων, γράφει σήμερα ο Ελεύθερος Τύπος. Εστία. Ελλάς, χώρα παραγόντων, ο ΣΥΡΙΖΑ ιδρύει διαπλοκή στην παιδεία. Είναι το κύριο θέμα που έχει σήμερα στο πρώτο σέλιδο της Εστία. 100 βουλευτές λένε αντίο στον Κόρμπιν, προς διάσπαση οι Βρετανοί εργατικοί και επίσης πρόκλησης Τραμπ στον Ερντογάν. Εφημερίδα των συντακτών. Υγεία το μεγάλο στοίχημα, τετραετές σχέδιο για την πρωτοβάθμια φροντίδα με εξασφαλισμένα κονδύλια, προσλήψεις 1.300 γιατρών και 1.700 υγειονομικών. Το νέο μοντέλο της υγείας που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός χθες στον Εύωσμο. Φιλοδοξεί να αλλάξει ολόκληρη τη φιλοσοφία του συστήματος της δημόσιας περίθαλψης. Γράφει σήμερα η Εφημερίδα των Συντακτών. Τσίπρας και Λαγκάρτ συζητούν για το χρέος. Την Κυριακή θα συναντηθούν Τσίπρας και Λαγκάρτ στο Πεκίνο, σύμφωνα με πληροφορίες. Θα προηγηθεί κρίσιμη σύσκεψη δανειστών της Γερμανίας στον Μπάιερν της Ιταλίας. Αποφάσεις θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Βερολίνο θα υποχωρήσει, γράφει ο γερμανικός τύπος. Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες, στο να δει σχέσεις των δύο ηγετών. Ληστεία στην γεωπονική, στην αντιτρομοκρατική η υπόθεση. Εντολή έξωσης στον Ξεκαλάκη, καυγάδες στη Χαρλάου Τρικούπη. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τα στοιχεία δείχνουν τη μισή ανεργία. Και πλαφόν βάζει Γερμανία στην Ελλάδα, εγκλωβίζονται 2.500 άνθρωποι, επανένωση οικογενειών προσφύγων. Πάμε στην Καθημερινή. Αναταράξεις μετά την απόλυση Κόουμι, γράφει η Καθημερινή σήμερα στο πρώτο σελίδο της. Επίσης, απόφαση βόμβα για συμβασιούχους των Δήμων. Το ελεκτικό συνέδριο έκρινε αντισυνταγματική τη μονιμοποίησή τους. Αύξηση των εισφορών βήθηστων εσόδων. Στον ΕΦΚΑ η εισπραξιμότητα του Φεβρουαρίου υποχώρησε στο 60,1% από 69,29% τον Ιανουάριο. Ληστεία με άρωμα πυρήνων, ένα ακόμα θέμα στη γεωπονική σχολή χθες. Ανοιχτή διαύλη επικοινωνίας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο αρχηγός ΓΕΘΑ της χώρας μας, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας Δημήτρης Βίτσας και ο επικεφαλής των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Στην 11η Διαβαλκανική Σύνοδο Αρχηγών ΓΕΘΑ, χθες στην Αθήνα. Και επίσης ένα ακόμα θέμα της Καθημερινής, αναδιάρθρωση επιχειρήσεων με κρατικό έλεγχο. Επιδιώκει η κυβέρνηση. Κόντρα νιούς. Με κινέζικο διαβατήριο η έξοδο της Ελλάδας στις αγορές, συμφωνίες μαμούθ θα υπογράψει ο Αλέξης στο Πεκίνο. Έντονο ενδιαφέρον για επενδύσεις σε ενέργεια, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, δύο γιγαντιαία επενδυτικά φαντς έτοιμα να αγοράσουν ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Στο Σκαμνί Σαβαϊδού για τα 78 εκατομμύρια που χάρισε σε επιχειρηματία. Και επίσης ένα ακόμα θέμα της Κόντρα Νιούς. Η συμφωνία βάζει την Ελλάδα σε τροχιά επιστροφής στις αγορές, εκτιμούν οι επενδυτές. Στα προμνημονίου επίπεδα τα spreads των ελληνικών ομολόγων. Ναυτεμπορική. Ψήφιση στο παραπέντε. Παραμένει ανοιχτό το θέμα των πλεονασμάτων. Στο G7 το ελληνικό ζήτημα. Μόλις δύο ημέρες πριν από το Eurogroup θα αποφασίσει η Βουλή για τα μέτρα. Και παγιώθηκε η έξοδος από τον αποπληθωρισμό. Αύξηση 1,6% του δίκτυου τιμών καταναλωτή τον Απρίλιο. Ηλεκτρονικό δίκτυ για οφειλέτες. Διακήρυξη ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου. Σε ένα σκληρό δίσκο θα συγκεντρωθούν τα στοιχεία όσων χρωστούν στο δημόσιο. Επίσης, ψαλιδίζει στο 2% την ανάπτυξη της Ελλάδας η EBRD.
και παράθυρο στο επιχειρήν ανοίγει η Pillar Stone για τα δάνεια. Οι επαφές με μια σειρά ελληνικών επιχειρήσεων ξεκινάει η Pillar Stone με τη λήψη της άδειας λειτουργίας από την Τράπεζα Ελλάδος και στο πλαίσιο της συμφωνίας που υπέγραψαν το Μάιο του 2016 η KKR, η BRD και η Pillar Stone με τις Alpha Bank και Eurobank. Επίσης, Βόλκα Σόιμπλε, συγκρατημένα αισιόδοξος για την αντιμετώπιση της κρίσης. Τραμπ Λαυρόφ, επαφές στη σκιά της απόλυσης Κόμεϊ και τον Απρίλιο έβαλε φρένο η αγορά αυτοκινήτου στη χώρα μας. Τα νέα, έτσι είναι οι διορισμοί. Ο Άλεξ Τσίπρας μέσα σε δύο μέρες υποσχέθηκε 24.000 προσλήψεις. 21.000 μόλις μια μέρα ύστερα από την εξαγγελία του Πρωθυπουργού για 21.000 προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών. Ο Υπουργός Παιδείας τις περιόρισε στο μισό. 3.000 νέες θέσεις εργασίας στην πρωτοβάθμια φροντίδα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τον Εύωσμο. Ο Παύλος Πολάκης όμως ανεβάζει τον αριθμό σε 6.100 στην υγεία. 28% πάνω το νέο χαράτσι για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Αναλυτικά παραδείγματα σήμερα που έχουν τα νέα. Και τι κρύβει η απόλυση του αρχηγού του FBI, το Watergate του Τραμπ και η υπογραφή του Τραμπ σε έγγραφο απόλυση του James Comey μπορεί να αποδειχτεί η απόλυτη παγίδα, γράφουν σήμερα τα νέα. Και ένα χαρακτηριστικό σκίτσο στο κάτω μέρος του Κώστα Μητρόπουλου. Πρόεδρε, γιατί τρέχεις στην Κίνα να δεις το Σινικό Τείχος? Εγώ, η Κονιόρδη και ο Σπίρτζης, φτιάχνουμε το καλύτερο. Άσε μας, σκουρλέτη, γράφει με τα μπαγκάζια στο χέρι ο Αλέξης Τσίπρας. Και ριζοσπάστης. Επιστροφή στην κανονικότητα, η εργασιακή ζούγκλα, συμφωνία κυβέρνηση Κουαρτέτου, τα 140 προαπαιτούμενα αποκαλύπτουν το τερατώδες ψέμα της κυβέρνησης ότι με τη διαπραγμάτευση απέτρεψε τάχα τις αντεργατικές απαιτήσεις. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, στην πρώτη σελίδα στην οικονομία. Παρατηρούμε το ελληνικό χρηματιστήριο. Τι κινήσεις θα κάνει σήμερα μετά τα 12 στα 12 που έχει σημειώσει μέχρι και χθες, 12 συνεχόμενες ανωδικές συνεδριάσεις. Και σήμερα βλέπουμε ότι έχουμε μικρά κέρδη, 0,10% αυτήν την ώρα, σε 792 μονάδες. Θυμίζουμε ότι στα πρώτα λεπτά έφτασε μέχρι και τις 797,40 με κέρδη 0,70 περίπου του 100. Προσπαθεί να πιάσει το όριο των 800 μονάδων. Θα το δούμε αυτό και στη συνέχεια. Πάμε να δούμε τι σημαίνει στα μεγάλα χρηματιστήρια της Ευρώπης και όχι μόνο εκεί. Τι βλέπουν οι διεθνείς επενδυτές διεθνώς στα χρηματιστήρια. Στην αίθουσα ειδήσεων η Ματίνα Χαρακοφτάκη θα μας μεταφέρει την εικόνα που επικρατεί. Καλημέρα, Ματίνα. Καλημέρα, Βασίλη. Λοιπόν, έχουμε κέρδη στην Ελλάδα για πολύ διαφορετικούς λόγους. Στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια τι εικόνα έχουμε? Είναι η αντίθετη ακριβώς εικόνα. Έχουμε απώλειες λοιπόν για τους δείκτες των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων αυτή τη στιγμή. Συγκεκριμένα ο FTSE 100 στο Λονδίνο υποχωρεί
0,2% οριακές οι απώλειες λοιπόν. Ο γερμανικός DAX στη Φραγκφούρτη βρίσκεται στο μείον 0,06%. Απώλειες και για τον γαλλικό CAC 40, ο οποίος υποχωρεί 0,11%. Σε αρνητικό έδαφος συναντάμε το ιταλικό χρηματιστήριο στο μείον 0,32%. Στο μείον 0,52% το ισπανικό χρηματιστήριο. Απώλειες και για τον Eurostock 600, ο οποίος υποχωρεί 0,16%. Βλέπουμε λοιπόν απώλειες, αλλά περιορισμένο όγκο συναλλαγών. Να δούμε αν μέχρι το τέλος της σημερινής συνεδρίασης θα καταφέρουν οι ευρωπαϊκοί δείκτες να περάσουν από αρνητικό σε θετικό έδαφος. Ούτως ή άλλως είναι σε υψηλά επίπεδα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Μπορεί ενδεχομένως να χρωστούν και κάποιες μικρές διορθώσεις, αλλά παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, σε πλήρη αντίθεση με το δικό μας, που είναι πάρα πολύ συμπιεσμένο. Τώρα, Ματίνα, στις βασικές ισοτιμίες, τι εικόνα έχουμε αυτή την ώρα? Το ευρώ και η στερλίνα υποχωρούν έναντι του αμερικανικού νομίσματος. Συγκεκριμένα η ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου διαμορφώνεται στο 1,088, ενώ η στερλίνα βρίσκεται στο 1,293. Λοιπόν, και πάμε τώρα να δούμε ανακοινώσεις αποτελεσμάτων και κυρίως από τράπεζα. Έχουμε από την Crédit Agricole, Ματίνα, αποτελέσματα. Η οποία ανακοίνωσε πολύ σημαντική αύξηση των καθαρών της κερδών. Έτσι, η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στη Γαλλία, η Crédit Agricole, ανακοίνωσε αποτελέσματα τα οποία ήταν πολύ καλύτερα από αυτά που περίμεναν οι αναλυτές. Συγκεκριμένα, η γαλλική τράπεζα σε όρους περιουσιακών στοιχείων γνωστοποίησε ότι τα καθαρά της κέρδη διαμορφώθηκαν στα 845 εκατομμύρια ευρώ από 227 εκατομμύρια ευρώ που είχαν διαμορφωθεί την ίδια περίοδο το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Έτσι λοιπόν, περίπου τριπλασιάστηκαν τα κέρδη της και αυτό οφείλεται κυρίως στη σημαντική αύξηση που παρατηρήθηκε, μάλλον στη σημαντική ζήτηση για δάνεια, αλλά και στο θέμα στον τομέα της επενδυτικής, του trading. Η τράπεζα επιπλέον, να πούμε ότι ένα χρόνο προηγουμένως είχε καταγράψει σημαντικά κόστη αναδιάρθρωσης ύψους 448 εκατομμύριων ευρώ στο πλαίσιο των προσπαθειών που είχε κάνει για μείωση του χρέους της αλλά και των δαπανών της. Επιπλέον... Ματίνα, να βάλουμε μια ανατελεία, γιατί να πάμε λίγο στη Βουλή, γιατί μιλάω Ευκλήτης Ακαλώτος, να ακούσουμε τι λέει ακριβώς λέει. Και προχωράει το έργο όπως θέλουμε όλοι. Κύριε Κωνσταντινόπουλο, έχετε το λόγο. Κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, πιάσαμε τον Ευκλήτης Ακαλώτος στο τέλος αυτής της απάντησης. Είναι πάντως στη Βουλή, θα δούμε τι ακριβώς θα αναφέρετε, ότι είναι ούτως ή άλλως κρίσιμες οι ώρες για αυτά τα ζητήματα που απασχολούν την ελληνική οικονομία. Πάμε ξανά στον ειδήσιο. Ματίνα, αναγκαστικά διακόψουμε λόγω του Ευκλήτη Ακαλώτη, γιατί πάντοτε ο ένας υπουργός οικονομικών και ο ένας υπουργός οικονομικών κάτι έχει να πει. Φυσικά. Και μια πληροφορία μπορεί να δώσει, μπορεί να είναι και χρήσιμη, ακόμα και χρηματιστηριακά. Μας έλεγες λοιπόν για την Crédit Agricole που ανακοίνωσε τριπλασιασμό των κερδών το πρώτο τρίμηνο. Θέλω να πάμε λίγο όμως σε μια εταιρεία. Διότι ακούμε συνεχώς και στη χώρα μας κίνδυνο πτώχευσης για πάρα πολλές εταιρείες που μπαίνουν και σε πτωχευτικό κώδικα. Ισχύει όμως, από ό,τι φαίνεται, κινδυνεύει με πτώχευση και μια πολύ μεγάλη εταιρεία, μια πολύ γνωστή εταιρεία. Η Toshiba, λοιπόν, η ιαπωνική εταιρεία ηλεκτρονικών, ενδέχεται να κηρύξει, να προσπαθήσει να μπει στον πτωχευτικό κώδικα. Έτσι, λοιπόν, οι επιχειρηματικοί εταίροι της Toshiba ετοιμάζονται για ένα σενάριο βάσει του οποίου η εταιρεία σκέφτεται να αναδιοργανωθεί υπό τους ιαπωνικούς νόμους κήρυξης πτώχευσης, μια κίνηση που πολλοί αναλυτές αλλά και οι επιχειρηματικοί της εταίροι φοβούνται ότι θα έχει επιπτώσεις για τις παγκόσμιες φυσικά επιπτώσεις όσον αφορά στον τομέα της βιομηχανικής πυρηνικής ενέργειας και των ηλεκτρονικών. Να υπενθυμίσουμε ότι τον περασμένο μήνα η Toshiba εξέφρασε ουσιαστική αμφιβολία για την ικανότητά της να συνεχίσει στην τρέχουσα κατάστασή της. Η εταιρεία εκτίμησε ότι αναμένει καθαρές ζημιές
ύψους ρεκόρ, θα λέγαμε, περίπου 1,3 εκατομμυρίων γεν, το οποίο είναι περίπου 8,83 τρισεκατομμύρια δολάρια για το έτος που για το οικονομικό έτος που αναμένεται να λήξει, που έληξε μάλλον το Μάρτιο του 2017. Να δούμε λοιπόν πώς θα είναι και το μέλλον της Toshiba, της ιαπωνικής αυτής εταιρείας, γιατί έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες, δεν έχουν έσει έκβαση μέχρι στιγμής. Να δούμε λοιπόν πώς θα πάει και αυτό το θέμα. Είναι ένα πάντως κομμάτι ματίνα που το παρακολουθούν και οι αγορές, και κυρίως οι αγορές Ασίας και φυσικά και της Ιαπωνίας. Οι ασιατικές αγορές σήμερα πώς κινήθηκαν? Με κέρδη λοιπόν έκλεισαν οι ασιατικές αγορές στη σημερινή συνεδρίαση. Συγκεκριμένα, ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei ολοκλήρωσε τις συναλλαγές του στο συν 0,31%. Κέρδη και για το χρηματιστήριο του Hong Kong και τον δείκτη Hang Seng, ο οποίος έκλεισε στο συν 0,42%. Και το χρηματιστήριο στη Σανγκάη έκλεισε με κέρδη 0,29%. Τώρα, Ματίνα, να κοιτάξουμε λίγο και τις τιμές, το χρυσό και το αργό πετρέλαιο. Ξεκινώντας από τον χρυσό, θυμίζουμε ότι κάποια στιγμή τον είχαμε δει και γύρω στα 1280, περίπου κάπου εκεί, δολάρια την ουγγιά. Αυτή την ώρα πού βρίσκεται το ασφαλές καταφύγιο των επενδυτών? Ναι, έχει υποχωρήσει. Αυτή τη στιγμή ο χρυσός διαπραγματεύεται στα 1224 περίπου δολάρια η ουγγιά. Και να περάσουμε να δούμε και την τιμή του μαύρου του χρυσού, του πετρελαίου φυσικά, το οποίο διαπραγματεύεται περίπου στα 47,7 δολάρια το βαρέλι, με τα κράτη-μέλη του ΟΠΕΚ να εκφράζουν, να διατυπώνουν μάλλον την ανησυχία τους όσον αφορά στην τιμή του πετρελαίου, καθώς παρότι από το τέλος του προηγούμενου έτους έχει υιοθετηθεί ένα πρόγραμμα μείωση της παραγωγής, ωστόσο βλέπουμε ότι υπάρχει μια σταθερή ή μειωμένη ζήτηση και αυτό φυσικά οδηγεί στην υποχώρηση της τιμής του πετρελαίου. Μάλιστα, λοιπόν, Ματίνα, να σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε ξανά στη Βουλή. Να προλάβουμε αυτή τη φορά τον Ευκλή Τσακαλώτο, να δούμε τι ακριβώς λέει. Συμβολή που θα έχει στο ακαθάριστο προϊόν, τότε βεβαίως υπάρχει αυτή η δέσμηση. Και γι' αυτό, και εκτός από τις δράσεις που σας είπα, έχουμε και την στελέχωση του Γραφείου του Ελληνικού. Από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας έχουν γίνει απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εντοπιστούν οι ανάγκες στελέχωσης του Γραφείου Ελληνικού. Διευρυνούνται και λοιπές διαδικασίες ώστε να συμπληρωθεί το ανθρώπινο δυναμικό του εν λόγω γραφείου με ειδικό υποστηρικτικό προσωπικό που από κοινού με τους λοιπούς υπαλλήλους του γραφείου θα υποστηρίζει κατά το πλέον υπεύθυνο και επιστημονικά άρτιο τρόπο την υλοποίηση της επένδυσης στο Μητροπολιτικό Πόλο του Ελληνικού. Γίνονται όλες αυτές οι διεργασίες. Νομίζω το θέμα με το δασαρχείο θα λυθεί πάρα πολύ γρήγορα, όπως θα λυθεί και το θέμα με την αρχαιολογική υπηρεσία. Άρα, καλά το θέτετε το ζήτημα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να τσακωνόμαστε. Προσπαθούμε να βρούμε τις καλύτερες λύσεις, μερικές που είναι στο χέρι μας, μερικές όμως που δεν είναι εντελώς στο χέρι μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό. Και συνεχίζουμε. Λοιπόν, αυτά είπε ο Ευκλήτης Τσακαλώτος. Είναι επίκαιρη ερώτηση του κυρίου Κωνσταντινόπουλου για το θέμα του ελληνικού, για την επένδυση στο ελληνικό, τα προσκόμματα αυτά που έχουν δημιουργηθεί, τι ακριβώς θα συμβεί και με την αρχαιολογία και πολλά ακόμα ζητήματα που έχουν προκύψει το τελευταίο χρονικό διάστημα για αυτή την επένδυση, που θυμίζουμε ότι πρώτα απ' όλα έχει και χρηματιστηριακό ενδιαφέρον και λόγω της Lambda Development, αλλά είναι και μια επένδυση που έχει κοστολογηθεί περίπου στα 8 δισεκατομμύρια ευρώ, σαν συνολική επένδυση πάντα μιλάμε. 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Δούμε λοιπόν πώς θα πάει και αυτό το θέμα. Εμείς σε αυτό το σημείο θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, θα επιστρέψουμε σε ελάχιστα λεπτά να δούμε τι ακριβώς θα πρέπει να περιμένουμε από τη σημερινή σύνοδο του G7 στον Μπάρ της Ιταλίας. Εκεί θα συνεδριάσουν οι υπουργοί οικονομικών που συμμετέχουν στο G7 και φυσικά τι περιμένουμε από τη Δευτέρα, που θα έχουμε το κρίσιμο Euro Working Group που θα προετοιμάσει φυσικά το Eurocup της 22ης του Μάη.
Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στην πρώτη σελίδα στην οικονομία στο SBC. Παρακολουθούμε το ελληνικό χρηματιστήριο 966,90 μονάδες. Νέο υψηλό αυτή την ώρα, 0,62% τα κέρδη με τον τζίρο πάνω από τα 12 εκατομμύρια. Βλέπουμε μια νέα προσπάθεια να πιάσει ξανά, να πλησιάσει μάλλον ξανά τις 800 μονάδες. Μια δεύτερη προσπάθεια πραγματοποιεί αυτή την ώρα η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά. Πάμε όμως να δούμε τι περιμένουμε σήμερα, διότι αυτές τις εξελίξεις αναμένουν οι επενδυτές του ελληνικού χρηματιστήριου και της αγοράς των ομολόγων που αποκλιμακώνονται συνεχώς τις τελευταίες ημέρες οι αποδόσεις τους. Ο Τάσος Δασόπουλος, οικονομικός συντάκτης, θα μας μεταφέρει λίγο τις εξελίξεις που θα έχουμε σήμερα αλλά και τη Δευτέρα. Σήμερα έχουμε τους Υπουργούς Οικονομικών του G7 στον Πάρτη της Ιταλίας. Δευτέρα, κρίσιμο Euro Working Group για τη χώρα μας. Καλημέρα, Τάσο. Καλημέρα, Βασίλη. Μπαίνετε σε μια τροχιά άλλων νομίζω, σιγά-σιγά. Δεν σ' άκουσα, συγγνώμη. Μπαίνουμε σε επίπεδο ημερομηνιών, αυτά που περιμένουμε τα ορόσημα, μπαίνουμε σιγά-σιγά σε μια τροχιά. Σε επίπεδο ημερομηνιών πάντα. Δηλαδή το τι ακριβώς περιμέναμε, αυτά που λέγαμε τόσο καιρό. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Η σύνοδο του G7 στον Πάρη περιμένουμε να βγάλει κάποιο αποτέλεσμα. Δεν ξέρουμε αν θα έχουμε συμφωνία, θα υπάρχει μια παράλληλη διαπραγμάτευση γιατί όλα τα μέλη του Washington Group θα είναι εκεί. Περιμένουμε λοιπόν να γίνουν συζητήσεις και μεταξύ των Ευρωπαίων, γιατί θα είναι όλοι εκεί. Θα είναι και ο κύριος Ντάιζενον, θα είναι και ο κύριος Ρίμπλε, θα είναι και ο κύριος Παντοάν, ο οποίος είναι και ο οικοδόμος πάτης, ο Ιταλός οικονομικών, ο κύριος Σαπέν. Θα είναι και ο κύριος Μοσχόβηση στον Πάρη. Συνεπώς και η κυρία Λαγκάρτ βέβαια, έτσι. Θα γίνουν παρασκηνιακά, θα γίνουν συναντήσεις. Μπορεί να έχουμε και αυτό το άτυπο σώμα, το Washington Group, που συνήθως συνεδριάζει για τα μεγάλα θέματα της Ελλάδας. Το καλό είναι ότι ο κύριος Ρέγκλινγκ, ο οποίος επίσης θα είναι στον Πάρη, ο επικεφαλής του ESM, κομίζει μια συγκεκριμένες προτάσεις με σενάρια, με κοστολογημένα και θα γίνει πολύ, πολύ ουσιαστική συζήτηση. Τώρα, από όσο ξέρουμε, αποκάλυψε ένα έγγραφο η Handelsblatt προημερών, ετοιμάζεται μία λύση για ελάφρυνση σε δόσεις. Στην πρώτη φάση της προβλέπει τα μεσοπρόθεσμα μέτρα, τη χρήση δηλαδή των κερδών από τα ομόλογα που διακρατούν οι κεντρικές τράπεζες και το υπόλοιπο του δανείου από την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, 19,5 δις περίπου, για να εξομαλυνθεί περαιτέρω η καμπύλη των πληρωμών και σε αυτό έχει μπει στο τραπέζι και μία πρόταση για αναχρηματοδότηση με αυτά τα χρήματα των τόκων που κάνουν μια κορυφή την τριετία 2022-2024 λόγω του ότι τότε λήγει η περίοδος χάρτης που έχουμε για τα ευρωπαϊκά δάνεια από τον EFSF και τον ESM. Από εκεί και πέρα η πρόταση του κύριου που πηγαίνει ο κύριος Ρέγκλινγκ στον Πάρη λέει ότι η Ελλάδα θα τύχει ελάφρυνσης, θα τύχει ίσως παράταση της περίοδου χάριτος και των οριμάνσεων των χρεών προς τον ESM και τον EFSF τα παλιότερα, ανάλογα με το πώς θα προχωράει διαφορετικές μεταρρυθμίσεις και το κατά πόσο θα είναι προσελωμένοι στη συνέχιση μεταρρυθμίσεων. Θα υπάρχουν άλλες δύο περίοδοι από το 2031 μέχρι το 2040 και από το 2041 μέχρι το 2050. Και οι τρεις περίοδοι θα έχουν κάτι να περιμένουν. Δηλαδή στην αρχή κάθε περίοδου θα γίνεται μια παράταση των χρεών, της ορίμανσης των χρεών, ούτως ώστε να εξομαλύνονται, να πηγαίνει το βάρος όλο και πιο πίσω. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε πρώτη εντύπωση δεν αρέσκεται σε αυτή την ιδέα, δεν του αρέσει αυτή η λύση. Θέλει μια λύση συνολική από τώρα γιατί θεωρεί ότι οι αγορές θα εκτιμήσουν ότι μια τέτοια λύση σημαίνει ότι η Ελλάδα δεν μπορεί ακόμα και αυτό θα το βρούμε μπροστά μας σε μια έξοδο στις αγορές.
είτε αυτή γίνει δοκιμαστικά πριν το τέλος του 17, είτε γίνει το 18 όπως αναμένεται να γίνει. Βλέπω πάντως αρκετές αναφορές, Τάσο, τις τελευταίες ημέρες από Έλληνες αξιωματούχους φυσικά, που μιλούν, και το έχει πει και ο Πρωθυπουργός ο ίδιος, ότι μετά το κλείσιμο της αξιολόγησης μπορούμε να δοκιμάσουμε την τύχη μας στις διεθνείς αγορές. Και αυτό που αρχίζουν και μιλούν όλοι, γιατί γράφεται και συνεχώς το τελευταίο χρονικό διάστημα και στον ελληνικό τύπο, είναι ότι άμεσα σχετικά φαίνεται να προετοιμάζεται μια διλαρισμένη έξοδο στις αγορές, μια πολύ προσυμφωνημένη δηλαδή έξοδο στις αγορές. Ναι, όπως είναι και το 2014. Ναι, ναι, ναι. Και πιθανόν για να αρχίσουμε να χτίζουμε ξανά καμπύλη ομολόγων, να ξεκινήσουμε από το πενταετές που βγήκε στις 10 Απριλίου του 2014 και να χτίσουμε πάνω εκεί, να κάνουμε δηλαδή μια επέκταση του ομολόγου αυτού, να αυξήσουμε λίγο τη ρευστότητα σε αυτό το ομόλογο, για να γίνει μια αρχή, δηλαδή να ξαναποντάρουν οι αγορές στο πενταετές. Μπορεί να γίνει και μια δεύτερη, λίγο όπως έγινε με το τριετές το 2014, να γίνει και τώρα, και από εκεί και πέρα το μεγάλο τεστ θα είναι μια πιο ελεύθερη έξοδο στις αγορές. Προφανώς εκεί θα είναι το 2018. Άρα, Τάσο, όμως, ναι, για να φτάσουμε εκεί, στις δύο αναχρηματοδοτήσεις που περιγράφεις και εσύ, γιατί το διαβάζουμε αυτό συνεχώς τις τελευταίες εβδομάδες, θα πρέπει να έχουμε τουλάχιστον τη δέσμευση των Ευρωπαίων για το θέμα του ελληνικού χρέους. Διότι χωρίς αυτό ενδεχομένως οι αγορές να μην μπορούν να εμπιστευτούν τόσο πολύ τα ελληνικά ομόλογα και επίσης να μην μπορεί να μας βάλει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης που θα ρίξουν ακόμα περισσότερο τα ελληνικά ομόλογα. Γιατί αυτό θέλουμε κι εμείς. Δεν έχουμε να βγούμε σε μια έκδοση ομολόγου, αλλά να μην έχουμε και πολύ απαγορευτικά επιτόκια. Ναι, γιατί αυτό είναι το. Η σκέψη του να έχουμε μια δοκιμαστική έκδοση ενδεχομένως αρχές καλοκαιριού βασίζεται στο γεγονός ότι έχουμε μια κατακόρυφη πτώση μετά την προκαταρκτική συμφωνία την περασμένη. Τάσο, θέλω να σε διακόψω, διότι μιλάει Κλίτσα καλώς αυτήν την ώρα στη Βουλή. Μιλάει για τα μέτρα για την ελληνική οικονομία. Να δούμε τι ακριβώς λέει ο Υπουργός Οικονομικών. Από μια γενικότερη κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό. Πριν περάσουμε στην επόμενη επίκαιρη ερώτηση, μια ανακοίνωση. Από τα ανωδυτικά θεωρία παρακολουθούν τη συνεδρίαση αφού συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εργαστήρι. Πιάσαμε πάλι στο τέλος τον Ευκλήτη Τσακαλώτο. Απαντά συνεχώς επίκαιρες ερωτήσεις για το θέμα της οικονομίας νωρίτερα και για το θέμα του ελληνικού, που είπε ότι δεν μπορεί να μπουν χρονοδιαγράμματα για αυτή την επένδυση, για την επένδυση του ελληνικού. Αλλά έχει προχωρήσει αυτή η διαδικασία, αυτή η αποκρατικοποίηση, είπε ο Υπουργός Οικονομικών πριν από λίγο. Θα πάμε σε αυτό το σημείο σε χρήσιμες πληροφορίες. Κρατάμε τις πληροφορίες που μας μετέφερε και ο συνάδελφος Τάσος Δασόπουλος και για αυτά που θα ζητηθούν αυτές τις μέρες για το θέμα του ελληνικού χρέους, αλλά και για τη φημολογία αυτή που επικρατεί και εντείνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα για μια δοκιμαστική έξοδο της Ελλάδος αγορές αυτό το καλοκαίρι. Πάμε σε χρήσιμες πληροφορίες, επιστρέφουμε να δούμε τι περιμένουμε από το ταξίδι του Πρωθυπουργού στην Κίνα, που αναχωρεί σήμερα για το Πεκίνο.
Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στην πρώτη σελίδα στην οικονομία. Έχουμε αυτή την ώρα δημοσιοποιήθηκε, πριν από ελάχιστα λεπτά μάλλον, δημοσιοποιήθηκε η έκθεση της Κομισιόν για την οικονομία της Ευρωζώνης. Εκεί λοιπόν γράφεται ότι ρίχνει τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας το 2017, κάτι το οποίο το είχαν προλογίσει οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Λέει λοιπόν η έκθεση της Κομισιόν, η προβλέψη της Κομισιόν, ότι το 2017 η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό 2,1%. Όταν και στην προηγούμενη προβλέψη της Κομισιόν, αλλά και στον προπολογισμό, γράφεται μια ανάπτυξη της τάξης του 2,7%. Φυσικά αυτό λόγω του χαμένου πρώτου τριμήνου, της μεγάλης αβεβαιότητας που είχαμε το πρώτο τρίμηνο του 2017, με το γεγονός ότι δεν έκλεινε η αξιολόγηση. Και υπήρχε μια πολύ μεγάλη αβεβαιότητα γύρω από την ελληνική οικονομία και είχε παγώσει η αγορά. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο ρίχνει, όπως τουλάχιστον αναμενόταν, η Κομισιόν τις εκτιμήσεις της για την ανάπτυξη της χώρας μας το 2017. Επίσης προβλέπει και ότι το χρέος θα μειωθεί από 179% του ΑΕΠ το 2016 στο 178,8% το 2017. Στις σημερινές προβλέψεις, στην προηγούμενη πρόβλεψη δηλαδή, η Κομισιόν για το ελληνικό χρέος έλεγε ότι θα δημορφωθεί φέτος το 177,2, άρα δεν βλέπει τόσο μεγάλη αποκλιμάκωση του χρέους φέτος η Κομισιόν. Φυσικά θα δούμε όλα αυτά και στις σημερινές της εκτιμήσεις, πώς ακριβώς, αν και είναι πολύ χρόνος μέχρι τότε. Θα δούμε λοιπόν πώς θα αποτυπώσει και το θέμα της ανάπτυξης και το θέμα του ελληνικού χρέους. Τουλάχιστον ρίχνει αυτή την ώρα η Κομισιόν την εκτίμησή της για την ανάπτυξη της χώρας μας το 2017. Πάμε να δούμε τώρα όμως τι πρέπει να περιμένουμε από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Κίνα. Εκεί λοιπόν θα έχει και σημαντικές συναντήσεις, αλλά θα υπογράψει και σημαντικές συμφωνίες. Πάμε να μας δώσει λίγο το ρεπορτάζ ο συνάδελφος, ο δημοσιογράφος από την Αξία News, ο Πάρης ο Κουρτζίδης. Πάρη, καλημέρα. Καλημέρα, Βασιλέ. Λοιπόν, στην Κίνα ο Πρωθυπουργός για το δρόμο του μεταξιού. Είναι αυτό το φόρουμ για το δρόμο του μεταξιού που χτίζεται σιγά σιγά το τελευταίο χρονικό διάστημα με την αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδος-Κίνας, Πάρη, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε. Ναι, και όχι μόνο έτσι, γιατί θα έχει και άλλες συναντήσεις σημαντικές ο Πρωθυπουργός, τόσο για τη δικιά του διεθνή εικόνα, για το δικό του διεθνές ηγετικό προφίλ, αλλά και επί της ουσίας για να δει ζητήματα τόσο στα εθνικά θέματα όσο και στο χρέος. Γιατί μην αμφιβάλλει κανείς ότι είναι αυτή τη στιγμή ζητούμενο και ακόμα εκεί. Δηλαδή στις συναντήσεις που θα έχει εκεί στο Πεκίνο θα προσπαθήσει να βρει την ευκαιρία ακόμα και με την Λαγκάρτ να συζητήσει το θέμα, ψάχνοντας συμμαχίες ακόμα και από την Αμερική προκειμένου να καταφέρει να οδηγηθεί σε μια ελάφρυνση που θα τον βοηθήσει και πολιτικά αλλά και επί της ουσίας οικονομικά. Πάντως, αυτό που διαβάζουμε, Πάρη, και λένε και οι κυβερνητικές πηγές είναι ότι ο Πρωθυπουργός έχει πάρα πολλές συναντήσεις για συμφωνίες. Δηλαδή, ναι, ναι. Για επενδύσεις της κινέζικης πλευράς, των Κινέζων στη χώρα μας. Αυτό που θα πρέπει να θεωρείτε. Ναι, Πάρη. Αυτό που θα πρέπει να θεωρείτε δεδομένο, Βασίλη, είναι ότι θα επιχειρήσει να συζητήσει για την πώληση της ΔΕΗ σε Κινέζους. Να πούμε ότι ούτως ή άλλως η ΔΕΗ συνεργάζεται με μια κινέζικη μεγάλη εταιρεία. Έχουν υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας για την κατασκευή νέας μονάδας στη Φλόρινα. Ενώ πρόσφατα η συγκεκριμένη εταιρεία εξαγόρασε ένα 24% του ΑΔΜΙΕ. Διατηρώντας μάλιστα και το δικαίωμα σε περίπτωση που η ελληνική κυβέρνηση διαθέσει κάτι περισσότερο σε ποσοστό να το εξαγοράσει και αυτό. Μιλάμε για την εταιρεία State Grid. Για όσους έτσι ενδιαφέρονται, αυτή είναι στον ΑΔΜΙΕ. Ακριβώς. Σε επίπεδο ονοματολογίας, απλά να ξέρουμε. Άρα, πάρε σύμφωνα, μιλάμε σύμφωνα, για λοιπόν, αρκετές ακόμα πληροφορίες. Ναι, θέλει να έχουν ήδη εκδηλώσει και άλλες εταιρείες ενδιαφέρον και θέλει να δοθεί και το 17% του ΑΔΜΙΕ. Πέραν αυτό όμως, Πάρη, βλέπουμε ότι αναδεικνύεται ιδιαίτερα ο γεωστρατηγικός ρόλος της χώρας και στο θέμα των επενδύσεων, διότι η Κίνα όντως μας θεωρεί και έχουμε ένα πολύ σημαντικό γεωπολιτικό ρόλο, γεωστρατηγικό ρόλο. Είμαστε η πύλη εισόδου της Ανατολής προς τη Δύση και η Κίνα θέλει αυτό να το εκμεταλλευτεί με πάρα πολλούς τρόπους και βλέπουμε ότι και αυτό μαζί με τις γεωπολιτικές εξελίξεις που έχουμε συνδυάζεται σε αυτή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού με βάση φυσικά και τις επαφές που θα έχει ο Αλέξης Τσίπρας στο Πεκίνο. Γι' αυτό είπα ότι όλα μαζί τα συνδυάζει, γιατί αυτή τη στιγμή αν κάτι μας ευνοεί είναι η γεωστρατηγική θέση της χώρας και οι εξελίξεις που υπάρχουν γύρω από την δική μας περιοχή. Οπότε αυτό τον ευνοεί να
επιχειρήσει να κάνει συμμαχίες. Συμμαχίες που θα τον βοηθήσουν και σε εθνικά ζητήματα, γιατί αναμένεται να κλειδώσει και το ραντεβού με τον Ραγίπ Ερντογάν. Πιθανολογείται η 14η Μαΐου. Θα το δούμε αν τελικώς όντως αποδεχτεί κάτι τέτοιο η Άγκυρα. Όπου εκεί θα συζητήσουν ακόμα και θέματα της Κυπριακής ΑΟΣ. Μάλιστα. Η Κίνα είναι ένας σύμμαχος ο οποίος μας ευνοεί, γιατί και οι Αμερικάνοι τόσο δεν ενοχλούνται. Εξάλλου, θα μου επιτρέψει την έκφραση, δεν τους πολυπαίρνει. Και από την άλλη είναι σύμμαχοι με τη Ρωσία. Θυμίζουμε ότι το 2012, το καλοκαίρι 2012, είχε αλλάξει στάση η Γερμανία σε κάποια πράγματα για το ελληνικό θέμα μετά τη συνάντηση της Μέρκελ στην Κίνα. Το θυμίζω αυτό, Πάρη, όσοι το αμφισβητούν να σαν να τρέξουν τότε να δουν τι ακριβώς είχε συμβεί. Νομίζω Αύγουστο του 2012 ήταν αυτή η διαδικασία. Να σε ευχαριστώ πολύ, Πάρη. Προφανώς και στην Αξία Νιούς θα έχεις πολύ και πληρώσει το ρεπορτάζ για αυτές τις εξελίξεις και που μας απασχολούν. Θέλω πριν πάμε σε ένα διάλειμμα να δούμε όμως και αναφερθήκαμε πριν και στο θέμα της ΔΕΗ. Θέλουμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και εκεί, διότι δεν θα υπάρξει ενδιαφέρον για την πώληση λιγνητικών μονάδων της ΔΕΗ, δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Γενόπ ΔΕΗ, Γιώργος Αδαμίδης, στην εκπομπή SBC Live και στην Ήρω Ράντου. Παράλληλα, επεσήμανε ότι στόχος είναι κυρίως η πώληση υδροελεκτρικών μονάδων. Περισσότερα στο απόσπασμα που ακολουθεί. Γιατί υπάρχει υποχρέωση από τη χώρα μας, ναι, αυτές οι μονάδες, ναι, να επιβαρύνονται όταν λειτουργούν με ένα επιπλέον κόστος που λέγεται φόρος για το διοξείδιο του άνθρακα. Για την καύση του διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό λοιπόν ο φόρος επιβαρύνει περαιτέρω την τιμή παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη. Άρα λέτε θα ζημιωθούν κιόλας οι ιδιώτες που θα μπουν στη διαδικασία αυτή. Μα θα δείτε αν θα αγοράσουν. Μα εκεί εγώ αυτό θέλω να ρωτήσω. Συγγνώμη, εσείς μου λέτε για να επανέλθουμε ότι είναι πολύ πιθανό λιγνητικές μονάδες που θα δώσουμε προς ιδιωτικοποίηση να μην τις πάρουν. Ναι. Και πώς θα επιτευχθεί λοιπόν αυτός ο στόχος μείωσης του μεριδίου της ΔΕΗ στην αγορά. Θα δώσουμε υδροηλεκτρικές. Τι θα δώσουμε. Ο στόχος τους είναι αυτός. Πάντως, στο κείμενο του μνημονίου, το οποίο το είδαμε στη Handelsblatt, δεν υπάρχει αναφορά στις υδροηλεκτρικές. Όχι, δεν υπάρχει. Θα τεθεί, λένε, σε δεύτερη φάση, όσο δεν ευδοκιμήσει η πόλη στον λιγνητικό. Θα έχουμε τρίτη αξιολόγηση. Άρα, εσείς προβλέπετε ότι δεν πρόκειται να απολυθούν οι λιγνητικές μονάδες. Θα έχουμε τρίτη αξιολόγηση. Και θα πάμε μετά στις υδροηλεκτρικές μονάδες. Εμείς λέμε λοιπόν ότι ό,τι έχει ιδιωτικοποιηθεί σε επίπεδο ενέργειας στην Ευρώπη. Στην ενέργεια, σε επίπεδο Ευρώπης, έχει αυξήσει την τιμή για τον καταναλωτή. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στην πρώτη σελίδα στην οικονομία. 747 μονάδες στο ελληνικό χρηματιστήριο. Νέα κέρδη της τάξης 0,76%. 798 αυτή την ώρα. Πάμε να πάρουμε μια άποψη για τι ακριβώς συμβαίνει στο ελληνικό χρηματιστήριο. Ο κύριος Γιάννης Μπλαχάκης θα μας μεταφέρει, ο χρηματιστηριακός αναλυτής, τις απόψεις του και τις γνώσεις του για τα όσα συμβαίνουν. Κύριε Μπλαχάκη, καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Σεκούρα. Λοιπόν, βλέπω ότι πλησιάζουμε σιγά σιγά, προσπαθούμε να αγγίξουμε αρκετές φορές σήμερα. Νομίζω είναι η τρίτη φορά που προσπαθούμε να αγγίξουμε τις 800 μονάδες. Τι βλέπει το χρηματιστήριο, είναι το θέμα του χρέους που συζητείτε. Κοιτάξτε, έχουμε πει εδώ και καιρό έτσι ότι η αγορά είχε πάντοτε έναν θετικό προσανατολισμό σε σχέση με τις εξελίξεις. Από τη στιγμή που επιβεβαιώθηκε ότι υπάρχει μια έτσι ομαλή πορεία στο θέμα της αξιολόγησης και ότι ξεκινάει η συζήτηση για το χρέος, νομίζω η αγορά αισθάνθηκε μία ανακούφιση και βλέπουμε αυτό το σερί ανωδικών συνεδριάσεων το τελευταίο διάστημα που ακριβώς απεικονίζει έτσι αυτή την αισιόδοξη θεώρηση της αγοράς. Και με υψηλούς τζίρους προσθέτω. Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί δείχνει ότι υπάρχουν και πλέον και κάποιες ροές κεφαλαίων και απ' έξω. Και αυτό είναι ένα θετικό σημάδι. Υπάρχουν παίκτες, κύριε Βλαχάκη, που τοποθετούνται μακροπρόθεσμα πλέον στο ελληνικό χρηματιστήριο. Διότι μέχρι πρότινος μιλούσαμε για γρήγορους παίκτες, για βραχυπρόθεσμους παίκτες στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά. Είναι γεγονός ότι όντως νομίζω τα hedge funds που δραστηριοποιούνται και ως ένα μεγάλο βαθμό και τώρα νομίζω αυτά δραστηριοποιούνται, είναι τα βραχυπρόθεσμα. Φαίνεται όμως τις τελευταίες μέρες ότι αρχίζει και υπάρχει και μια κινητικότητα και σε πιο μακροπρόθεσμους επενδυτές. Νομίζω και γι' αυτό φαίνεται και από την αύξηση του τζίρου. Νομίζω καταλυτικό ρόλο έπαιξε η μείωση του ρίσκου χώρας, που όπως απεικονίζεται και στην πτώση των επιτοκίων στα εθνικά ομόλογα. Μιας και αναφέρθηκε και στα ομόλογα, κύριε Βλαχάκη, μάθαμε χθες
ότι στα τρίμηνα του καγραμμάτια που εξέδωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Χρέους της χώρας μας, είχαμε πολύ έντονο ενδιαφέρον από ξένους που σιγά σιγά αρχίζουν και ξαναμπαίνουν, πέφτουν και από εδώ των ελληνικών νομολόγων. Υπάρχει δηλαδή και εκεί ένα έντονο ενδιαφέρον. Ακριβώς. Πολύ σωστά επισημαίνετε ότι για πρώτη φορά σχεδόν νομίζω το 25% της έκδοσης καλύφθηκε από ξένους. Δείχνει ακριβώς αυτό το, δίνει το στίγμα ότι ξαναμπαίνουμε, ας το πούμε έτσι, στο ραντάρ των ξένων επενδυτικών κεφαλαίων. Και αυτό είναι το θετικό. Να δούμε τώρα προς τα πού θα μπορέσουμε, εφόσον όλα εξελιχθούν ικανοποιητικά και φανεί ότι βαδίζουμε μέχρι τις 22 Μαΐου σύμφωνα με το σχέδιο και υπάρχουν και κάποια νεότερα και για το χρέος, θα μπορούσαμε να δούμε και ακόμα υψηλότερα επίπεδα χρηματιστηριακά. Κάτι τελευταίο, κύριε Βλαχάκη, 15 Μαΐου το βράδυ θα έχουμε αλλαγές και στο δίκτυο των Morgan Stanley, των MSCI. Ναι. Αυτό επηρεάζει το ελληνικό χρηματιστήριο? Κοιτάξτε, μπορεί να μην έχουμε αλλαγές. Κοιτάξτε, είναι πιθανόν κάποιες από τις κινήσεις να έχουν να κάνουν και με αυτό, αλλά δεν υπάρχει σαφής εικόνα έτσι, για το ποιες θα είναι αυτές οι αλλαγές. Υπάρχουν κάποιες εκτιμήσεις, ίσως υπάρξουν αλλαγές στις σταθμίσεις. Κάποιοι λένε ότι ίσως υπάρξει μια είσοδος της Motor Oil. Μένει να το δούμε. Υπάρχει και περίπτωση να μην γίνει και τίποτα. Σωστά. Επομένως, νομίζω παίζει κάποιο ρόλο, αλλά νομίζω το καταλυτικό στοιχείο αυτή την περίοδο είναι η μείωση του ρίσκου χώρας, το οποίο είναι η κινητήρια δύναμη στο χρηματιστήριο. Κύριε Βλαχάκη, να σας ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες που μας μεταφέρατε για το ελληνικό χρηματιστήριο και φυσικά την αγορά των ομολόγων. Δύο πράγματα αλληλένδετα στην ουσία. Ανεβαίνει το ελληνικό χρηματιστήριο, είμαστε κοντά στις 800 μονάδες, πέφτουν και οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων. Το ελληνικό δεκαετές αυτήν την ώρα είναι στο 5,64% και το διετές στο 5,37%. Θυμίζουμε και το έντονο ενδιαφέρον χθες που είχαμε στην έκδοση των τρίμηνων εντόκων γραμματείων του ελληνικού δημοσίου, με ένα σταθερό επιτόκιο σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη έκδοση. Στο 2,7 δηλαδή ήταν, υπερκαλύφθηκε όμως, αλλά είχαμε πολύ έντονο ενδιαφέρον από ξένους, όπως αποτυπώθηκε τουλάχιστον, το έγραψε και το Reuters χθες ακριβώς αυτό το θέμα. Εμείς τώρα πάμε λίγο να δούμε τι συμβαίνει στην επικαιρότητα διεθνώς, διότι συνεχίζεται η ένταση στα Βαλκάνια, με το Κόσοβο να πρωταγωνιστεί αυτή τη φορά στην πολιτική ένταση. Η κυβέρνηση της χώρας έπεσε μετά από την πρόταση μορφής, συγκεκριμένα βουλευτές στο Κόσοβο υπερψήφισαν κατά της κυβέρνησης του Πρωθυπουργού Ισά Μουστάφα. Σε πρόωρες εκλογές οδηγείται το κοσυφοπέδιο. Η κυβέρνηση του Ίσα Μουσταφά έπεσε μετά από πρόταση μορφής. Στην ψηφοφορία που έγινε στο Κοινοβούλιο, από τους 120 βουλευτές, 78 την υπερψήφισαν, 34 την καταψήφισαν και υπήρξαν τρεις αποχές. Μεταξύ εκείνων που τάχθηκαν υπέρ της πρότασης μορφής είναι και βουλευτές του μεγαλύτερου κόμματος που συμμετέχει στον κυβερνητικό συνασπισμό. Βάσει συντάγματος, οι πρόωρες εκλογές πρέπει να διεξαχθούν τον Ιούνιο. Η κυβέρνηση έπεσε, αλλά εμείς δεν έχουμε εναλλακτικές. Υπάρχει ο Δημοκρατικός Σύνδεσμος του Κωσόβου και το Δημοκρατικό Κόμμα. Είναι πάλι οι ίδιοι. Δεν ξέρω τι άλλο να ψηφίσουμε. Είναι σκέτο θέαμα, λέει ένας πολίτης στην Πρίστινα. Ελπίζω ότι θα έρθει να κυβερνήσει η νέα γενιά. Αρκετά έως τώρα με τα υπάρχοντα κόμματα. Εγώ ελπίζω στα νέα κόμματα, λέει μια άλλη κάτοικος. Η αντιπολίτευση είχε κατηγορήσει την κυβέρνηση ότι δεν τηρεί τις υποσχέσεις της. Η κατάσταση στο κοσυφοπέδιο εδώ και μήνες είναι εκρηκτική. Μετά από βίαιες διαδηλώσεις, η ένταση είχε μεταφερθεί και εντός του Κοινοβουλίου. Πάμε και στην γειτονική Τουρκία. Τριγμής στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Οι επικεφαλής της διπλωματίας των δύο πλευρών είχαν την πρώτη συνάντηση μετά το δημοψήφισμα της 16ης Απριλίου. Οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία δοκιμάζονται εξαιτίας της αυταρχικής τροφής του Ταγί Περντογάν στο εσωτερικό της χώρας του, μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα τον περασμένο Ιούλιο, αλλά και το πρόσφατο δημοψήφισμα. Την πρώτη του συνάντηση μετά τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος στην Τουρκία στις 16 Απριλίου πραγματοποίησαν οι επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας και ο Τούρκος Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες. Η Φεντερίκα Μογκερίνη και ο Μερτσελίκ συζήτησαν για τη μεταναστευτική κρίση, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία δοκιμάζονται εξαιτίας της αυταρχικής τροφής του Ερντογάν στο εσωτερικό της χώρας του μετά από το αποτυχημένο πραξικόπημα του Ιουλίου. Το δημοψήφισμα της 16ης Απριλίου προβλέπει επίσης την ενίσχυση των εξουσιών του Προέδρου Ερντογάν. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή η μεταρρύθμιση ερμηνεύεται ως μια στροφή της χώρας προς την απολυταρχία. Μια άλλη συνάντηση μεταξύ των Βρυξελών και της Άγκυρας θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος του μήνα. Θα εξαρτηθεί από τις συνομιλίες μεταξύ του Τούρκου Προέδρου και των Προέδρων της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κατά τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ.
Τώρα, επίθεση στην κυβέρνηση Τραμπ για την απόφασή της να εξοπλίσει τους Κούρδους αντάρτες της Βόρειας Συρίας, άσκησε η Τουρκία, λίγες ημέρες πριν τη συνάντηση του Προέδρου Ρετζέπ Τακίπ Ερντογάν με τον Αμερικανό ομολογό του, Ντόναλντ Τραμπ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφάσισαν να παράσχουν όπλα στους Κούρδους της Συρίας, ώστε να τους υποστηρίξουν στην απελευθέρωση της πόλης Ράκα, της de facto πρωτεύουσας του Ισλαμικού κράτους στη Συρία. Την έντονη ενόχληση της Άγκυρας έχει προκαλέσει η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να εξοπλίσουν τις μονάδες προστασίας του κουρδικού λαού στη μάχη κατά του Ισλαμικού κράτους για την ανακατάληψη της Ράκα. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι δεν μπορείς να πολεμήσεις τους τρομοκράτες με τρομοκράτες. Ο πόλεμος κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό κράτος δεν μπορεί να γίνει με μια άλλη τρομοκρατική οργάνωση. Αυτή η κίνηση θα διακινδυνεύσει το μέλλον της Συρίας και της περιοχής. Είναι προφανές το που έχουν πάει τη Συρία τα λάθος βήματα του παρελθόντος. Για την Άγκυρα, οι αντάρτες των μονάδων προστασίας του κουρδικού λαού δεν είναι παρά η συριακή εκδοχή του PKK, το οποίο έχει κηρύξει πόλεμο στην Τουρκία. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλώνουν ότι πρέπει να στηρίξουν τη συγκεκριμένη ομάδα ώστε να είναι σίγουρη η ανακατάληψη της Ράκα, την οποία το Ισλαμικό κράτος έχει ανακηρύξει σε πρωτεύουσά του. Την επόμενη εβδομάδα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναμένεται να επισκεφτεί το Λευκό Οίκο, όπου και θα εκφράσει προσωπικά τις αντιρρήσεις του στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, στο τελευταίο κομμάτι της σημερινής μας εκπομπής. Παρατηρούμε, διαβάζουμε αναλυτικότερα την έκθεση που έδωσε πριν από λίγη ώρα στη δημοσιότητα η Κομισιόν για την ευρωπαϊκή οικονομία, αλλά και την ελληνική, που λέει ότι το ελληνικό ΑΕΠ θα καταγράψει άνοδο 2,1% και όχι 2,7% όπως προέβλεπε και στη χειμερινή της έκθεση, αλλά όπως προβλέπει και ο προϋπολογισμός. Και για το 2018 η πρόβλεψη πέφτει από το 3,1% που είχε και η Κομισιόν αλλά και η ελληνική κυβέρνηση. Ρίχνει λοιπόν την πρόβλεψη για τη ανάπτυξη για το 2018 στο 2,5% από το 3,1%. Λέει όμως ότι είναι ισχυρότερο το αναμενόμενο τα έσοδα για το 2016. Εμείς σε αυτό το σημείο πάμε να δούμε και ένα θέμα που έχει να κάνει με την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Σε αυτή τη χώρα μας δεν υπάρχει και δραστηριοποιούνται πολλές τέτοιες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Στην περιοχή του Ψήρη θα πάμε. Εκεί υπάρχει ένα μαγαζί που κρατά από το 1997. Και δημιουργεί γλυκές αλχημίες. Ο λόγος για τα σερμπέτια του Ψηρή, το ζαχαροπλαστείο που έχει γίνει γνωστό για τα πρωτότυπα γλυκά του και τις γενναίες μερίδες του.
Ήρθαμε για γλυκό στα σερβέτια του Ψηρή, στην επιχείρηση που μας γλυκαίνει εδώ και 20 χρόνια. Σιροπιαστά, cheesecake, μπανανάτο είναι μόνο μερικά από τα γλυκά που παρασκευάζει η Μαρία Κατσικάρη, συνεχίζοντας όλα όσα ξεκίνησαν οι γονείς της το 1997. Τα σερβέτια είναι μια οικογενειακή επιχείρηση και όλα ξεκίνησαν από εσάς πριν από 20 χρόνια. Πριν από 20 χρόνια ο σύζυγος είχε τη φαϊνή ιδέα. Εκείνος έστησε το χώρο όλο αυτό με τη διακόσμηση κτλ. Και εγώ με το θέμα των γλυκών ασχολήθηκα. Και στη συνέχεια η Μαρία. Πείτε μας κάτι το οποίο ίσως πολύς ο κόσμος να μην το γνωρίζει. Τι σημαίνει σερμπέτια? Σερμπέτια λοιπόν προέρχεται αυτή η λέξη από την τουρκική λέξη σερμπέτ, που σημαίνει, που είναι είδος γλυκού ποτού. Έχει επικρατήσει ότι είναι πολύ γλυκό να είναι σερμπέτι. Επομένως τα σερμπέτια είναι τα γλυκά μας και μεταφορικά είναι και τα ερωτόλογα, τα φιλιά. Εδώ στα σερμπέτια παρασκευάζονται όλα τα γλυκά, τουλάχιστον 60 είδη γλυκών. Από τα πιο δημοφιλή είναι το γλυκό της αγάπης. Έχουμε το γλυκό της αγάπης που γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ γνωστοί. Είναι μια σοκολατόπιτα. Πολλοί θα μας τη ζητήσουν του πάθους, του έρωτα. Έχουμε ακούσει πολλά. Άλλοτε θα πούνε το love cake. Όλα όμως αυτά συνενούν σε ένα γλυκό. Συμπυκνώνονται σε ένα γλυκό. Είναι το γλυκό της αγάπης που το σερβίρουμε με ζεστή σος σοκολάτας πραλίνας. Εκτός από τη διακόσμηση και τις γενναίες μερίδες, άλλο ένα χαρακτηριστικό του μαγαζιού αποτελεί η αυλή των ευχών. Φτιάξαμε λοιπόν αυτήν εδώ την αυλή όπου ο καθένας μπορεί να αφήσει τη σκέψη του. Δεν είναι απαραίτητο η σκέψη αυτή να αφορά εμάς. Μπορεί να αφορά τον ίδιο, το μυστικό του, κάτι. Στα 20 χρόνια της λειτουργίας του, οι δυσκολίες ήταν αρκετές, κυρίως εξαιτίας της ιδιαιτερότητας της περιοχής. Παρ' όλα αυτά, σήμερα τα σερμπέτια διαθέτουν μεγαλύτερο χώρο και απασχολούν συνολικά 15 άτομα. Η Μαρία, ωστόσο, περνάει τον περισσότερο χρόνο στο σύγχρονο εργαστήριο όπου παρασκευάζονται όλα τα γλυκά. Η Παρασκευή, λοιπόν, ξεκινά από τις 5 ώρα το πρωί, από τα ξημερώματα, και βέβαια όταν δουλεύω βράδυ το Σάββατο και την Κυριακή διαρκεί μέχρι τις 4-5 τα ξημερώματα, γιατί το Σάββατο συγκεκριμένα δεν φεύγω ποτέ νωρίτερα από τις 4. Εδώ δεν μπορούμε και να στοκάρουμε, δηλαδή δεν μπορούμε να φτιάχνουμε γλυκό τη Δευτέρα για να το πουλήσουμε την Κυριακή. Τα γλυκά πολλές φορές δηλαδή τελειώνει, κοντεύει να τελειώσει το ταψί, ανεβαίνουμε πάνω, φτιάχνουμε το επόμενο. Και ο Έλληνας είναι αλήθεια. Και αυτό το είδαμε μέσα από τη δουλειά, αγαπάει πολύ το γλυκό. Mm-hmm. Πολύ. Mm-hmm. Μπορεί να μην φάει φαγητό, αλλά θέλει να έρθει να φάει γλυκό. Και αν η επιχειρηματικότητα μοιάζει σήμερα δύσκολη υπόθεση, η Μαρία μας εξηγεί τα μυστικά που κρατούν για χρόνια μια επιχείρηση ζωντανή. Αν σέβεσαι και αγαπάς τον πελάτη στον οποίο απευθύνεσαι, τον καλό ή τον δύστροπο πελάτη, σίγουρα και αν προσφέρεις αγνά πράγματα, προϊόντα και είσαι ειλικρινής, δεν θα χαθείς. Αυτά λοιπόν στα σερμπέτια του Ψηρή, επιχειρήσεις που υπάρχουν πολλά χρόνια στη χώρα μας, συνεχίζουν, παλεύουν μέσα αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία και επιβιώνουν φυσικά. Εμείς πριν κλείσουμε, να ρίξουμε μια τελευταία ματιά στο ελληνικό χρηματιστήριο που κινείται σήμερα για 13η μέρα αναδικά. Θα δούμε αν μέχρι το κλείσιμο θα συνεχίσει αυτή η αναδική πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς. Κατά 0,56% κινείται αναδικά στις 796,41 μονάδες. Ο τζίρος έχει ξεπεράσει και τα 21 εκατομμύρια. Έχουμε μεγάλα κέρδη σήμερα για τη μετοχή της ΔΕΗ, πάνω από 4% στα 4,13 ευρώ με τζίρο 725.000. Θυμίζουμε ότι η ΔΕΗ είναι και στο επίκεντρο τις τελευταίες μέρες και με βάση τη συμφωνία, αλλά
είπαμε νωρίτερα ότι ένα κομμάτι της επίσκεψης του Πρωθυπουργού αφορά και επενδύσεις ενδιαφέρον της Κίνας και για αρκετά κομμάτια της ΔΕΗ. Ένα από αυτά τα οποία θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός στο Πεκίνο και τις πολλές επαφές που θα έχει. Θυμίζουμε πάντως ότι η μετοχή της, ότι η κεφαλαιοποίηση της ΔΕΗ αυτή την ώρα είναι πάνω από τα 960 εκατομμύρια. Θυμίζουμε ότι εκεί λίγο πριν το Πάσχα, μόλις που άγγιζε τα 600 εκατομμύρια η κεφαλαιοποίηση της ΔΕΗ, η χρηματιστηριακή αξία δηλαδή της επιχείρησης. Εμείς σε αυτό το σημείο ολοκληρώνουμε την πρώτη σελίδα στην οικονομία. Θα είμαστε και πάλι μαζί στις 8 το βράδυ με την εκπομπή Πράξεις. Θα συνομιλήσουμε με τον αναλυτή της Bank of America Merrill Lynch, τον Θανάση Βαμβακίδη, για την ελληνική οικονομία, λίγες μέρες πριν τις κρίσιμες επαφές για το θέμα του κλεισίματος της δεύτερης αξιολόγησης και φυσικά του ελληνικού χρέους. Να είστε όλοι καλά. Καλό μεσημέρι.